Σκεφτήκατε ποτέ τι είναι αυτό το κάτι που μας κάνει ευτυχισμένους? Τι είναι αυτό που ονειρευόμαστε? Είναι αγάπη, οικογένεια, δόξα, φιλία, λεφτά? Αν υποθέσουμε πως η απάντηση είναι ναι και τα αποκτήσουμε όλα αυτά, τότε θα είμαστε αληθινά ευτυχισμένοι. Κάποιος κάπου κάποτε είπε πως υπάρχουν δύο μεγάλες τραγωδίες. Η μία είναι να μην πραγματοποιηθούν ποτέ τα όνειρά σου και η άλλη να πραγματοποιηθούν. Αν θέλετε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, το όνειρο του Αδάμου ήταν να πάρει τα λεφτά του θησαυρού και να γίνει πλούσιος. Τα κατάφερε, αλλά με ποιο τίμημα είναι ευτυχισμένος? Από την άλλη, το όνειρο της Μάρος ήταν να τα φτιάξει με το Λέα. Δεν τα κατάφερε. Θα την οδηγήσει αυτό σε δυστυχία? Βλέπετε, τα όνειρα είναι και αυτά υποκειμενικά και αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Καθώς ο χρόνος μας όμως για την ώρα τελειώνει, οι ήρωές μας πρέπει να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που θα τους κάνει ευτυχισμένους. Αυτό το ρόλο τον παίζει η μοίρα. Και ειδού πως έχουν τα πράγματα. Η πυρκαγιά ξεσπίτωσε έστω και προσωρινά όλους τους ενίκους της πολυκατοικίας Σούζης 19. Ο Κόκος από τύψεις τους πείθει να τους φιλοξενήσει στο χωριό του. Εκεί ο καθένας θα πάρει το δρόμο του. Ο Αδάμος, μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, θα έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με το δώρο. Κι έτσι το μυστικό του οικοπαίδου αποκαλύπτεται. Από την άλλη, η περιέργεια του Σταύρου τον οδηγεί σε μια αποκάλυψη κλειδί για την υπόθεση. Την ανακάλυψη του χάρτη. Και τα παιδιά φεύγουν για το μεταλλείο για να μάθουν όλη την αλήθεια. Και εκεί, μια περίεργη συνάντηση θα τους δώσει απαντήσεις, αλλά θα τους γεννήσει και νέα ερωτήματα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, φιάμε για τον καφέ, ναι. Hat. Let's go. Τι είσαστε εσείς και τι γυρεύκετε δαμέ? Τι είσαστε εσείς, ρε? Και τι γυρεύκετε δαμέ? Είμαστε εμπεραστικοί. Ήρθαμε για μια βολτίτσα στη φύση. Ρε κοπελούχια, πέ, που περιπέζεται με, ρε. Α, ποιος είναι να έρθει, ρε, 100 σταόρι και τα παράρα να κάνει περίπατους, ρε. Εσείς ποιος είσαστε, κύριε? Ενοχλήσαμε κανένα. Πώς θέλεις να έρθει, ρε? Εμένα ο παππούς με που τα κάτω. Ο παππούς σε που τα κάτω? Ποιος είναι ο παππούς σου, ρε? Είμαι άγγονας του Καλλικά. Ρε, εσύ είσαι άγγονας του Καλλικά. Για να είσαι άγγονας του Καλλικά πρέπει να είσαι γιος του Μακαρίτη του Αλέξη, ρε. Μα ξέρεις τον παππού μου και τον παπά μου? Ναι, ρε, μοιάζεις του πολλά. Εσύ είναι, ρε. Τι είναι ως γιος είσαι σου? Μακαρίστηκε και εμένα ο παπάς μου. Λαλούσαν το Στέλιο. Μα είσαι γιος του Στυλί, εσύ. Τώρα που σε θεωρώ μοιάζεις του πολλά, ρε. Εσύ είναι, ρε. Κάρτα μα το γιαγιά από πάνω. Κάρτα, κάρτα. Τώρα που θεωρώ τα μάτια σου είναι τα ίδια με του αρφού σου, ρε. Ρε, ο Μακαρίτης ο Βίκτορας ήταν αρφός σου. Ναι. Τώρα που σας το ρολούσαμε, τώρα καταλαβαίνω πως η δύναμη έχει η μοίρα, ρε. Και εκείνο και πάνω εκεί κάνει το κάθε της την ώρα του. Φέρνει τους κατάλληλους ανθρώπους στον κατάλληλο τόπο και στην κατάλληλη ώρα. Εσείς ποιος είσαστε? Μήπως είσαστε αυτός που είχε φύγει από το μεταλλείο?
ενώ τέταρτος άλογος. Έλατε μαζί μου. Συντυχάνει. Έχω κάνει ησυχία. Άστρο, άστρο, να σκεφτεί. Μα είσαι μια ώρα που χάεται έτσι, ρε. Λαλή να πάει τίποτε. Κόκο, κάμε λίγη ησυχία, να αναχαρείς. Είσαστε καλά. Ναι, μια χαρά. Φέρετε μας δαμέ, επειδή θέλετε να μας πείτε κάτι. Περίμενα πολύ καιρό να σας πω τούτα που έχω να σας πω, ρε. Μήπως αφορά το δυστύχημα το μεταλλείο. Να ακριβώς τούτο. Εσύ είπε τίποτε ο παππούς σου καλήκα σε σένα. Τίποτε. Τίποτε απολύτως. Υπέφερε πολλά ο καημένος ο παππούς. Είχαν το ξεγραμμένο. Όπως και σένα ρε. Ακόμα και εγώ είχα ξεγραμμένο τον εαυτό μου. Είδες ο Θεός καμιά φορά να που κάμνει σκέφτεται το κάθε της. Κάθε πράγμα στον καιρόν του όπως ελαλούσαν οι πρωτινοί. Πέτε μας τι έγινε ακριβώς. Να σας πω. Έβαλα εσύ στο μάτι ένα θησαυρό και θέλαν να έρθουν τη νύχτα να σκάψουν. Εφοούνταν όμως πολλά τον Γαλλικά. Γι' αυτόν έβαλα σύν μες στον κόλπο τον παπά σου. Λοιπόν, Αλέξη, εκαλέσαμε σε δαμέ γιατί έχουμε ένα σχέδιο να κάνουμε. Σχέδιο? Τι σχέδιο? Αλέξη, όχι να κάνουμε με το μεταλλείο. Καλά ρε κοπελιά, σας καταλαβαίνω. Τι σχέση έχω εγώ με το μεταλλείο? Λοιπόν, πριν σου πούμε, πρέπει να υποσχεθείς ότι δεν θα πεις τίποτα. Γιατί εφοούνταν τον Γαλλικά? Γιατί ο Γαλλικάς ήταν φρουρώσει στο μεταλλείο και θα τους άφηνε να μπουν μέσα. Γι' αυτό ήθελαν να του κλέψουν το όπλο του. Δεν ξέρω να που γίνει και την νύχτα, μα ο Γαλλικάς δεν έπιε στο καθήκον. Πού ξέρεις εσύ, πού τα ξέρεις του ταούλα? Πού τα ξέρω, Ιώρε κοπελούι του ταούλα. Ένας βοσκός που γυρίζει όλη μέρα μες στα βουνά, μες στα όρη, στις παιδιάδες, μες στα παραρά. Θωρεί τα κι ακούει τα ούλα. Ο σιός τους μπορεί να μεν τα ακούει. Αλλά ο βοσκός ακούει τα. Γιατί μας τα λαλείς του τα ούλα? Γιατί εγώ γε μου μεγάλωσα, γέρασα. Έχω πολλούς γρόνους πάνω στη ράση μου και δεν ξέρω πόσοι ακόμα μου μηνίσκουσαν. Φαίνεται έπεψε με ο Θεός για να σας βοηθήσω. Και εσείς ήρθετε δαμέ για να σας πω κοινά που ξέρω.
κι άμα έρθει εκείνη η στιγμή να με πάρει μητά του κι πάνω, τουλάχιστον να πάω με καθαρή τη συνείδηση μου. Πέτε μας, κύριε, πέτε μας ακριβώς τι έγινε. Εμπήγαμε στο μεταλλείο και τέσσερις. Αμά ο ένας ευκεινέ ξοκράει το θησαυρό. Δηλαδή, ευρέθηκε ο θησαυρός. Ναι. Ευρέθηκε ο θησαυρός, αμά εν τον εχαρήκαν ουλίγε μου. Ποιος τον εκράτα. Ποιος τον εκράτα. Κοινός που είναι ζωντανός ακόμα. Πώς ήσασταν εσείς. Εγώ ρε κοπελούι, αν είχα το θησαυρό, ήταν να βόσκω αρνιά ακόμα μες στα βουνά. Το θησαυρό έπιαν τον ένας και εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε και τον εγύρεψε κανένας γε μου. Ύστερα έφυγε να πιένει στα ξένα κι άγγεν τις οικογένειες των άλλων δίχως απαντήσει. Ποιος είναι, ξέρετε το όνομά του? Ξέρω το γιο μου, ξέρω. Επέ μας ρε μάστρε, και σπάσες μας. Αδάμος Αδάμου. Ο Αδάμος Αδάμου, ο παπάς μου. Μάλιστα, εκμεταλλεύτηκε κάποιον που είχε τόσο μεγάλη ανάγκη. Κόρη μου, ό,τι έγινε, έγινε. Έτσι αξίζει τώρα να μαλώνετε. Ο αρφός μου γυρεύτηκε τόσο καιρό και είναι το οικόπεδο. Και εμείς εμεινήσκαμε για μέ. Πάει κάτι, παπά, γιατί μιλάς. Τι να πεις, βέβαια, έτσι όπως τα έκαμες. Πραγματικά απογοητεύσες με πάρα πολλά. Ό,τι έγινε, έγινε, κόρη μου. Τόσο νεκώθηκε ο νους μας, τόσα έκαμαμε. Μεν το δικαιολογείς, κύριε Δώρο. Εσύ δίκαιο, ναι, κόρη μου, να μου μιλάει έτσι, Δώρο. Γιατί φλώσε με το χρήμα. Δεν σήκωνε καμιά δικαιολογία. Δεν ήθελα τσάλα, 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 τσάλα. Δεν με έκανουσαν ό,τι είχα. Δεν σκέφτομαι τίποτε με μωρά, με άρρωστος. Με τίποτα. Αξίζει μου να μου μιλά έτσι. Δεν μπορώ να το πιστέψω, πραγματικά. Που την ημέρα που έμαθα ποιος ήταν, δεν θέλω να μάθει τίποτε. Δηλαδή, περίπεξε στο να τα σου ζήτησε βοήθεια. Έκανα τα πάντα για να με μάθει ποιος αγόρασε το οικόπεδο. Δηλαδή, εσύ εξαφάνισε τα έγγραφα από το χτιματολόγιο. Εγώ. Για ποιόλο. Αφού και να το μάθει, δεν κι αλλάσε τίποτε. Δεν ήθελα να μάθει κανένας τίποτε, ούτε εκείνος, ούτε η Μάρο, αλλά ούτε και η κόρη μου που άρκεψε να βοηθά. Αλλά θα κάνω τα πάντα για να διορθώσω τα λάθη μου. Ναι, και τι είναι να κάνεις. Θα μάθετε σύντομα. Τώρα να έρθει ο κόκκος και να δείτε τι έχει να γίνει. Κόρη μου, θα πεις τίποτε του κόκκου. Μα γιατί, παπάκι, εγκρίμαν ο κόκκος τόσο καιρό ψάχνει το οικόπεδο, πρέπει να μάθει. Κόρη μου, ένα αξίζει τον κόπο, ένα του κάνει παραπάνω κακό. Βούρα, βούρα να φτάσει στην κάτε, τι να του κάνει, άτε. Δεν μπορεί να μείνει κρυφό έτσι πράγμα, Δώρο. Πρέπει να το μάθω. Και τούτο. Και όλα τα μυστικά. Τι ωραία, δάμε. Έχει καθαρόν αέρα να αρέσκει μου, Σουζί μου. Που σε ένα Ευαγγελία μου δεν περίμενα τίποτε διαφορετικό. Άμα γιατί, Σουζί μου, κοίταξε το σαν μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από τους ρυθμούς της πόλης. Εσύ έχεις ξεφύγει εντελώς, Ευαγγελία. Όχι, αρέσκει μου, δάμε, αρέσκει μου η ησυχία του χωριού. Να μπω, να μ' ογκορούες. Και όρκες φατσέει στο χωρκό, τα χαβαρκά. Ο Αδάμος Αδάμου που μας είπε ο Βοσκός είναι ο πατέρας του Λέα. Καλά, είναι δυνατόν να ήξερε ο κύριος Αδάμος τα πάντα για τον αδελφό μου και να μην είπε τίποτε. Λαλείς να για τούτον που τον μισά ο παππούς μου. Λαλείς να ξέρει ότι ο Αδάμος Αδάμου που ήταν στο μεταλλείο ενώ ο ίδιος με πιάνε τον θησαυρό και έφυγε. Εγίνεται. Είναι έτσι πράγμα. Δεν πρέπει να είναι ο ίδιος. Αποκλείται να βρεθήκαμε όλοι μαζί στην ίδια πολυκατοικία. Τέτοια σύμπτωση ούτε στα έργα. Ρε παιδιά, δεν να πείτε τίποτε. Αν δεν μου παραδεχτεί ο ίδιος ο παπάς μου τα γεγονότα, εγώ εμπιστεύω τίποτε.
Ρε φίλε, έχει μια λογική του το νόμο. Όχι, όχι, δεν μπορώ να πιστέψω, ρε φίλε, ότι ο παπάς μου κρατούσε τόσα χρόνια ένα θησαυρό και έχωνε τον που τους γονιούς το φίλο μου. Εντάξει, κάμε υπομονή και να πάμε να το ρωτήσουμε τον ίδιο να μας πει. Έγινε ικανούλα μια μέρα σήμερα. Φτάνουμε. Κοντεύκω. Σε πόση είναι ώρα. Αλλάξε τα κινητά. Τρίτη βάλε, τετάρτη με βάλεις όμως, ρε. Ρε, φόρε μπροστά, ρε. Μα πώς είστε, γκορούες. Από Λευκοσία. Ήρθαμε στο χωριό σας. Ευαγγελία, please. Θα πιάσουμε κουβέντα μου αν κάθε χορκάτη του χορκού τώρα. Και ήρθετε για τουρισμό, δεν θα πας στο χορκό. Όχι ακριβώς. Καλό. Περαστικές. Ένα μάνα μου να σου δείξω τα πράγματα του χορκού, τα ωραία. No way. Δεν μην εδάμε λόγω στο κουκουκιά μου πας στο τσέλι. Έλα δά. Έλα δά, κάτσε. Είναι να τους περάσει. Απογοήτευσα την κόρη μου. Το χειρότερο μπράμα μου μπορεί να ακούσει ένας γονιός. Μιλώ για τη στιγμή σου, Λαντουτά. Πας στα νεύρα το πλάνα μπορεί να πει πολλές κουβέντες. Ναι, αλλά βάζω θυμό λέγονται πολλά πράγματα που δεν ξιάνονται ποτέ. Και το χειρότερο είναι ότι η κόρη μου έχει δίκιο. Είπες ότι ήταν να λύσεις τα προβλήματά σου. Είναι να πω κάνεις. Θα πάρει ο καθένας ό,τι του αξίζει. Ο γιος σου και άλλη μίτσι. Παπά! Παπά, πού είσαι! Ήρθαν μάλι μάλι τα αδέρφια. Πάω να προλάβω να μην μάθει τίποτε ο κόκκος. Πες μου ότι είναι αλήθεια. Κι ο Μπούλ. Σου λέουν τίποτε οι λέξεις μεταλλείο, 1984, θησαυρός, Βίκτορας, Αλέξης, Στέλιος. Μα γιατί μένετε να μπω μέσα σιω, θέλω να ακούσω σιω. Κάτσε για μένα που κάθεσαι. Θέλω να σου συντύχω. Μαρό, με μαρκέψει να μου μουρμουράς πάλι, γιατί σε πήραμε μητά μας, σε πήραμε διότι είχαμε δουλειά. Πρέπει να σου πούμε κάτι σοβαρό. Είναι μου γίνει. Α, μάνα μου, πήραξες σας κανένας. Μαρό, πήραξες ο Πάμπος πάλι. Όχι, κοκό. Είναι μου γίνει. Ποια να πήραξε, την Κατερίνα. Α, μάνα μου, πέτε μου το και θα πάω να τον έβρω και θα τον κάνω δυο μητσούς. Όχι, κοκό, εμάς σε πήραξε κανένας. Είναι μου γίνει, γεσιο. Εμάθαμε σε ποιον πουλήθηκε το οικόπεδο. Και σε ποιο σημείο είναι ακριβώς. Εξεφορνίεται του τα μανι. Όχι, ένα σε καρτερούμε. Έπρεπε, μπαμπά, και εγκρίμα. Τόσο καιρό ψάχνει για το οικόπεδο. Έλα σου πω, εσένα ποιο είναι το πρόβλημα σου τα γέρημα. Είναι κατάλα ακόμα. Το λοιπόν, πέτε μου, ποιο είναι, να πάω να τον έφερα. Είπα σου, έντια να πάει και πολλά μακριά. Σύντησε, Μάρο. Ο άνθρωπο που αγόρασε το οικόπεδο είναι πολλά κοντά μα. Ένα μου πείτε, σιόρ. Γερό, φύγε που για μέσα σε κατσό που κάτω, ρε. Ρε, κι είπες γερόν είσαι άνθρωπο εσύ να μου πεις εμένα γερό. Δεν μπορεί να σε πω, ρε, κοτσάκαρι, ρε. Τώρα και να δεις ποια είναι η κοτσάκαρι, ρε, φαρσόκελε. Μίστερ Καλλικάς, δεν γνωρίζουν τώρα να κάνετε ιστορία. Μια βόλτα μόνο μας επήρε. Θα σας πάρει όσες βόλτες θέλει. Εμένα να με ξαναπεί γερό. Γερό, σου πολύ σημασία νομιζωάτε. Έτω, ξαναείπεν το. Δεν φέρω ευθύνη για ό,τι προκύψει, είσαστε μάρτυρες. Να μπορεί να κάνεις δηλαδή, ρε. Κατέβα κάτω, ρε.
Και εσείς γυρίστε μου οι άλλοι να με θωρείτε. Να μάθεις να υπολογίζεις τους γέρους, διότι μπορεί να φαίνομαι γέρος, αλλά είμαι ο καλλικάς με τον Άμι. Είχαμε πολλά οικονομικά προβλήματα όλοι μας. Εξεκινούσαμε τις οικογένειες μας χωρίς να έχουμε από τον ήλιο μοίρα. Παρά μικρή πιθανότητα να είσαι θησαυρών των μεταλλείων, έκαμε μας να το ρισκάρουμε. Πώς να ανακαλύψετε το χάρτη? Στην αρχή ήμουν μόνο εγώ και ο Βίκτορας. Με τον Αρφόσο ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι που την πρώτη ημέρα που πιάσαμε δουλειά στο μεταλλείο. Μαζί να ανακαλύψαμε το χάρτη, μαζί να το σχεδιάσαμε. Αμέσως μετά σκεφτήκαμε ότι ήταν αδύνατο να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε οι δυο μας. Οπότε έπρεπε να βρούμε ακόμα έναν που να ξέρει το μεταλλείο μπόξο και να κατουτά. Ναι. Ναι, πρέπει να είναι κάποιος που δουλεύει και χρόνια ζώνη. Ναι, αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε σε όποιον και όποιον. Πρέπει να ήταν κάποιος που να είχε και εκείνος ανάγκη, όπως εμάς. Κι έτσι σκεφτήκαμε τον παπά σου. Ο παπάς σου ήταν από τα 14 στο μεταλλείο. Παντρεύτηκε τη μάνα σου, είχε οικονομικά προβλήματα, σφίξαν τα πράγματα. Έμαθε ότι ήταν και έγκυος, οπότε αν είχε ανάγκη για λεφτά. Και ο θησαυρός ήταν μια καλή λύση, ε? Ο θησαυρός ήταν μια απομακρυσμένη πιθανότητα, αλλά δεν έπαβε από το να ήταν μια πιθανότητα. Και ο παπάς μου? Ο παπάς σου ήταν ο μόνος θα μπορούσε να απομακρύνει τον Καλλικάν. Με το θωρείτε έτσι. Ο Καλλικάν στα νιάτα του ήταν βράχος, ήταν ο φόβος και ο τρόμος του μεταλλείου. Ο παπάς σου βοήθησε μας στο να μας πει ποια ήταν η μεγάλη αδυναμία του Καλλικά. Η οποία ήταν? Το ποτό. Του Καλλικά άρεσκε το ποτό. Ο παπάς σου κατάφερε και μέθησε τον τζιν τη νύχτα. Έπιασε τον σιβέτον και άφηκε τον Καλλικά να κοιμάται. Ο Καλλικάς πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια δεν θα πήγαινε στο πόστο του. Μάλιστα. Και έτσι μπορούσατε να πάτε εσείς. Το σχέδιο ήταν τέλειο. Μόνο που όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελά. Κανένας μας δεν μπορούσε να φανταστεί το τι θα μπορούσε να γίνει. Α, μάνα μου, βαστάτε τούρτσι τ' άρματα! Ηρέμησε, κόκο! Μεν μου λαλείς να ηρεμήσω, μεν μου λαλείς να ηρεμήσω! Άντε ρε, κόκο, δεν μου να πάθεις τίποτε! Αίστε με, μεν μου μουραχεσώ να πάω μέσα και θα τα κάνω όλα που κουπά! Ό,τι και να πεις, εσείς δίκαιο! Sorry, να, αλλά ο κύρις σου εμυαλός παραπότης. Κόκο, αντροπή! Όχι, δεν είναι καθόλου αντροπή. Εντάξει, ο παπάς μου έκαμε μεγάλο εγκλήμα. Εντάξει, Κατερίνα, μου εμίλησα με τον παπά σου. Κατάλαβε το λάθος του, εμετάνιωσε. Εμετάνιος είναι εξημετάνιος, σε σημασία είναι ότι μας άγγεν και μαυρολογνούμασταν τόσο καιρό μες στη φτώσια. Καλά ρε, άντε και πιε και έκαμε στο ταπούκου πάπο λαλείς. Τι θα κερτίσεις, α? Ρε, έτσι σε με άλλο σάβιο. Όχι κύριε Δώρο, δεν πειράζει, αφήσε τον να πάει. Πρέπει να αντιμετωπίσει επιτελούς τον άνθρωπο που γύρευκε τόσα χρόνια. Πάντως να ξέρεις, Κόκο, ότι είμαι με το μέρος σου εγώ. Ούτε που ξέρω πώς έγινε η έκρηξη. Η αστυνομία είπε ότι ήταν διαρροή μεθανείο. Δεν μπορούσα ποτέ μου να καταλάβω πώς σε καταφέραν και κάμαν έκρηξη. Δεν ξέρω αν ήμουν τυχερός ή άτυχος. Έφυγε από να χώσω το θησαυρό ώσπου να καλύψουν τα ίχνη μας. Έτσι γλίτωσα. Μείναμε ένα θησαυρό στο χέρι που δεν ήταν ολός δικός μου. Γιατί μου είπες τίποτε τόσα χρόνια? Γιατί εφοούμουν. Έλατε στη θέση μου. Αν παρουσιάζομαι, δεν μπορούσα να με κάτσουν μέσα. Να μου πιάσουν και το θησαυρό. Δεν ήξερα τι να κάνω. Σε απλά έφυγες. Ναι. Ήταν η μόνη λύση που μπορούσα να σκεφτώ. Τις οικογένειες μας, εν τις σκεφτείες. Είχα μωρά να αναγιώσω. Έχεις δίκιο, Τόνι. Σκεφτούμε σας όλους τούτα τα χρόνια. Ανά... Δεν τολμούσα να κάνω κάτι. Είναι τολμούσες ή εν ήθελες? Μπορεί να έγινα και εγωιστής. Άμα μπλέξεις με λεφτά, χάνεσαι. Ως που τυχαία ήρθε η Ευαγγελία σπίτι μας να πουλήσει κάτι τάπερ της Σούζης. Και έδωσα δες το διαμέρισμα. Που τύψεις? Και που φώω. Ναι, παραδέχομαι το. Δεν θέλω να έχω κοντά μου τον Καλλικά να τον ελέγχω. Αλλά ευτυχώς ο γερός ήταν σε προχωρημένη νάνια.
Υπήρχε πάντα μια κόντρα μεταξύ μας, αλλά όχι αμέ. Εγώ επέθεσα ότι εξίασε με ή δεν με κατάλαβε. Καλά, για μένα δεν ρώτησες. Διάβασα στις εφημερίδες που τις πρώτες μέρες για σένα. Μετά τίποτε. Ύστερα μάθα ότι ήσουν νικάρες μου. Βίκτορα! Βίκτορα, αδερφέ μου! Βίκτορα μου, αδερφέ μου! Βίκτορα μου! Βίκτορα μου! Μετά έκαμε έναν τηλεφώνημα και μάθα όσα έπρεπε να μάθω. Και καθησυχάστηκες? Άλλοι ήταν οι λόγοι. Για σένα ούτε που πέρασε από το νου μου ότι είσαι ο γιος του Στέλιου. Μπορείς να καταλάβεις καν τι νιώθω εγώ τώρα. Καταλαβαίνω. Έχεις κάθε δικαίωμα να είσαι θυμωμένος μαζί μου και εσύ. Και όλοι σας. Αλλά έχω και εγώ κάτι να σας ανακοινώσω. Πέμας να δούμε. Πέμας να δούμε τι άλλο θα ακούσω. Περιμένετε να έρθουν και άλλοι. Ποιοι άλλοι? Εμάθαμε τα ούλα. Παπά, τι άλλο έκαμε? Θυμάστε το οικόπεδο που γύρευκα? Τι έγινε με το οικόπεδο? Τσίνος που έπιανε το οικόπεδο είναι ο κύριος Αδάμος Αδάμ. Και πάνω έκτισε την πολυκατοικία Σούζη 19. Κι αμέ που μηνίσκουμε. Το οικόπεδο του κόκκου είναι το οικόπεδο σου? Ήταν δικό του. Τώρα δικό σας. Ούλους σας. Όπως και η περιουσία μου. Τι εννοείς? Έγραψα την πάνω σας. Εμάθετε τα ούλα. Μα ήξερες τα. Μα επίδες με τίποτε για χαντών. Έξερα τα λάκα αρτέρου να τα μάθετε εσείς πρώτα. Καλά, γιατί μου πες τίποτε ποτέ εμένα? Ποιος ήταν να πιστέψει για μου ένα γέρο που έχασαν τα λογικά του? Εκαρτέρου να τα μάθετε πρώτα εσείς και μετά να σας παραφέρω. Ο Αδάμος είπε μας τα ούλα. Μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Είπε ότι έγραψε την περιουσία πάνω μας. Και εμένα είχε με κανονισμένο από την αρχή. Ήθελε να σας εξασφαλίσει, αλλά με τα θάνατο. Η αντροπή όμως και η τιμωρία έκαμε το να τα κάνει ούλα πάνω σας. Εγώ έλεγα σας το. Σας το έλεγα ότι να γίνουν δικά μας. Ειλικρινά, δεν ξέρω αν πρέπει να είμαι θυμωμένος μαζί του ή όχι. Όχι, να μένεις. Δεν αξίζει να δηλητηριάζεις την ψυχή σου για λόγου του. Λυπάσαι που χάθηκε ο γιος σου. Δεν φταίει ο Αδάμος που χάθηκε ο γιος μου. Όχι, δεν φταίει τίποτε. Φταίει που έμας άφησε στον ήλιο μοίρα. Ο γιος μου δεν έρχεται πίσω. Εσύ όμως και η μάνα σου είσαστε δαμέ. Και χαίρομαι και εγώ και ο γιος μου. Της μάμας να μου να εισπούμε. Όχι, θα εισπούμε τίποτε. Τίποτε. Τον Αδάμο να έχει το ψηλά και να χάσει την εμπιστοσύνη της σε όλον τον κόσμο, αν της το πούμε. Αγαπάς τη μάνα μου, α? Αγαπώ την πολλά. Εάν η μάνα σου εν ήταν τούτη που ήταν, εγώ θα πεθάνεις σε κανέναν ίδρυμα και εν ξέρω που θα κατάληγες εσύ. Μα τι ψωψωρίζετε εσείς οι δυο δάμε? Όχι τίποτε, Ευαγγελία. Εξήγουν του Μιτσί, είναι τέλος κλωτσά τη μάπα για να πιάει φάρσο να πάει μες στα δίχτυα. Α, ναι, ναι. Δάμε έτσι με την γωνιά. Ναι. Α, το νου σας, μην έκαμετε καμιά μπελάρα. Είμαστε σε ξένον τόπο. Να κάτσω να σου κάνω λίγο παρέα, θέλεις? Κάτσε. Σίγουρα. Δεν μπορείς να με καταλάβεις.
Ποιος με κατάλαβε για να με καταλάβεις εσύ τώρα. Ναι. Οποιοςδήποτε μπορεί να ακούσει για να πουλάλεις. Ναι, καλό. Μπορεί να τα ακούσεις με προσοχή, όμως ένας φίλος σου μπορεί να ακούσει και να πουέλαρεις. Οπότε πέ μου τι νιώθεις. Τι νιώθω. Νιώθω απογοήτευση, ψέμα, μοναξιά. Μοναξιά πάντα ένιωθα βέβαια. Πον καιρό μου μητσής από σχολείο, μετά από τη Σούζη. Καμιά φορά και από τον ίδιο μου τον παπά. Και τούτα όλα, ξέρεις, μπορεί να με φαίνεται, αλλά κλείσαμε σαν άνθρωπο. Τούτα είναι τα στάδια της ζωής. Τώρα να μου πεις πού ξέρεις εσύ ρε τόνις και μιλάς. Κι όμως ξέρω. Η ζωή σου που τη ζωή μου έτσι διαφέρει σου πολλά. Ένιωσα απογοήτευση μου τη ζωή. Που την ίδια μου τη μάνα. Ένιωσα και μοναξιά. Ξέρεις πότε σταμάτησα όμως να νιώθω μοναξιά. Πότε. Όταν αποδέχτηκα τον εαυτό μου έτσι ακριβώς όπως είναι. Ναι. Κάποιοι ελαλούσαν ότι είπε ψωνάρα, αλλά εγώ μια χαρά φίλε μου, ήβρατα με τον Τόνι. Έχεις ζύγιο ρε πελώταρα, μένε. Μάλλον, εν τούτο το θέμα μου, το ότι μια ζωή εκάθομαι και σκέφτομαι, είναι να μου να πει ο ένας, είναι να μου να πει ο άλλος. Ρε, άνοιξε τα μάτια σου και δε γύρω σου, σταμάτα να σκέφτεσαι τι είναι να πει ο κόσμος. Έχεις φίλους. Και στο κάτω κάτω ξέρετε μόνοι φίλοι. Ενώ τρόπος του Θεού για να σου πει συγγνώμη για τους συγγενείς που σου έδωκε. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Εγώ ευχαριστώ, ρε. Ξέρεις εσύ. Και εσύ ξέρεις. Άτε πάλι, άτε πάλι. Για να ακούω άτε πάλι, Ντινούδιν is calling. Ντινούδιν is calling. Θέλω πω, πάει να απαντήσω, ρε φίλε. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα, έλα, Ντινά. Ναι, ναι. Ωραίο. Πάντως, έλα να σε ρωτήσω κάτι. Ρωτάμε. Το ευχαριστώ είναι τέλος του λαλού στα ιταλικά. Grazie. Grazie. Το ευχαριστώ σου πολλά. Grazie tante. Α, καλό. Grazie tante, Κατερινού, για ό,τι έκαμες για λόγο. Αχ, Τζόρτζιο. Δεν έπρεπε να μου λέεις grazie tante. Εγώ έπρεπε να σου λέω μη σκούζι. Δηλαδή? Συγγνώμη. Συγγνώμη για όλα όσα σου έκαμε ο παπάς μου, για ό,τι επέρασες. Ο κύρις σου έκαμε πολλά κακά, αλλά έκαμε και έναν καλό. Εσένα. Είσαι υπέροχος άνθρωπος. Μπορώ να σου πω ένα μυστικό. Ναι, καλό. Έλα κοντά. Γιατί να σε χάσω τώρα που σε ήβρα. Γιατί να με χάσεις, πιο μέτρα λεβέντη. Διότι πρέπει να φύγω. Μα πού είναι να πάεις. Ιταλία. Μα πότε. Αύριο το πρωί. Δεχτήκαμε με υποτροφία σε έναν άλλο πανεπιστήμιο. Μα... μεγάλη ευκαιρία, δεν μπορώ να τη χάσω. Συγγνώμη. Εσύ βέρευε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πεις τίποτε άλλο. Τι γίνεται, Μα γιατί είσαι μόνη σου. Οι άλλοι πιάνουν να τσιμηθούν. Α. Τι σκέφτεσαι. Διάφορα. Α. Εσύ γιατί εντυμάσαι. Γιατί κι εγώ σκέφτομαι. Τι. Διάφορα. Θέλεις να μου πεις να που σκέφτεσαι να τα συζητήσουμε. Ας το καλύτερα. Και να σου πω έντια να καταλάβεις. Μα γιατί. Αφού εσύ φωνήσαμε να είμαστε φίλοι. Και οι φίλοι συζητούν τα τούτα. Συζητούν τα. Ναι. Συζητούν τα. Και εμείς είμαστε... φίλοι. Είμαστε... φίλοι.
Δεν το πιστεύω. Ρε! Ρε, τι έπαθες, ρε! Δεν είμαι καλά. Τόνι! Δεν είμαι καλά. Νερό, θέλω λίγο νερό. Πάω να σου φέρω, πάω να σου φέρω. Τι έπαθες, φίλε. Δεν είμαι καλά. Μιλούσα στο τηλέφωνο με την Τίνα. Παρακάτω, την πρώτη φορά που σε μίλησες. Σαν να μιλούσαμε, είπε μου κάτι. Τι? Σταυρό, είπε μου ότι είναι έγκυος, ρε. Είπε μου ότι είναι έγκυος και περιμένει το μωρό μου, ρε. Η Τίνα, εμένα, μωρό μου. Και εσύ τι της είπες? Είπα της Τίνα, κλείσ' το τηλέφωνο και με ξαναπιάεις. Αμέ μου πεις ότι το που μου είπες ψέματα. I can't believe it, Adam. Εμένα γιατί μου είπες τίποτα για το θησαυρό? Δεν χρειάζεται να ξέρεις, σωσή μου. Oh, really? Is this your idea for marriage? Έπρεπε να μου τα λες ούλα, Adam. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε. Η αλήθεια έμαθε αυτή και μου. Και τώρα, what? Να μοιράσεις την περιουσία στους μητσούς? Και μόνο περιουσία δική μας. Και τους άλλους περιουσία. Ξέρεις, εις καιρό που σκέφτομαι να κάνω το τιμή να σαν έντσι, είναι επειδή αποκαλύφθηκε η αλήθεια τώρα. Ήδη το Σταύρο όρισα του ένα μερίδιο, όπως του γιού μας και της κόρης μας. Το ίδιο θα κάνω και με τους άλλους. Ο Άνταμ. Σωσή μου, χρωστώ σου και εσένα ένα μεγάλο συγγνώμη. Εντάξει, δεν ήμουν ο πιο άξιος σύζυγος απέναντι σου. Δεν έπρεπε να σου κρύψω τον την ιστορία. Όλοι κάνουμε λάθη, Άνταμ. Κι εγώ έκανα πολλά λάθη στο γάμο μας. Ούτε εγώ υπήρξα σωστή. Πέτω που απερίσκεψη, άδωνο. Αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι σε αγαπώ. Αλλά βγει. Και είμαι περήφανη που είμαι Σούζη Άνταμ. Λοιπόν, εμάθετε τα ούλα. Δεν έμεινε τίποτε κρυφό. Η καημένη Ευαγγελία ζει στον κόσμο το δικό της. Καλύτερα. Γιατί αν μάθει κάτι που μόνο κακόν ήταν να της κάνει, καλύτερα πον το μάθει. Να χάσει την εμπιστοσύνη της σε έναν άνθρωπο που επίστευκεν ότι ήταν ο σωτήρας της. Θα ήταν κρίμα για μιαν ηρωίδα μάνα που έδωσε τη ζωή της για το γιον της. Ο Αδάμος πάντως εντζήματε καλά. Μπορεί να επανόρθωσε για ό,τι έκαμε και να κέρδισε τη γυναίκα του, αλλά να περάσει πολύ καιρός ώσπου να τζιμηθεί ήρεμα. Ενώ να απολύσει για πρώτη φορά μετά από πολύν καιρόν κοιμάται επιτέλους ήσυχα. Βλέπει τον αρφόν του χαρούμενο, γιατί ξέρει τι έγινε. Ενώ ο Λέας πρέπει μέσα του να βρει τον τρόπο να δεχτεί τον παπά του με τα θετικά και τα αρνητικά του. Το αλουπούι μου ήβρεν την αλουπίνα του. Επιτέλους κατάφερε και κάτι καλό στη ζωή του. Ο Κουρκουδάς που την άλλη κατάφερε την κόρη του Αδάμου. Αλλά η πρώτη του νύχτα έγινε και η τελευταία τους. Το τσαλαπετινούι μας κατάφερε τον Ιφραγκολίνα του Ιντίνα. Και τώρα πρέπει να αποφασίσει αν θα σταματήσει να βουρά τις κορούες που πίσω και να βουρά τα πανιά του μωρού. Ό,τι και να γίνει πάντως, είμαι σίγουρος ότι να βρουν όλοι το δρόμο τους. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai. Entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io lo sai. E tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Oh,
Μα ήταν παλάτος που είμαι. Πού την έγινε να πάει. Τι θέλεις ρε, φτιάζουμε ρε. Σε παρακαλώ, πάρε με μαζί σου, πρέπει να πάω Λευκοσία. Τώρα ρε. Ναι ρε, τώρα πρέπει να πάω στην Τίνα. Μα να χάσουμε το αεροπλάνο. Ποιον αεροπλάνο ρε, πάρε, πάρε με και ξαπολάς, πάμε στο highway, σε παρακαλώ. Καλά, ξαπολώσουμε στο στρατάτε, πια μέσα και να πάω. Άντε ρε, και ψες τη νύχτα εγώ, δεν έκλεισα μάτι, δεν έκλεισα μάτι. Αλλά εγώ δεν είσαι έτοιμος, Τόνι μου, να γίνεις πατέρας που ήταν τώρα. Χώθηκα ρε κουμπάρε, ύστερα τρώω την εξής κλασσά. Αλλά εγώ, Τόνι μου, εσύ μεγάλωσες χωρίς παπάν. Ποιος είσαι εσύ κύριε που θα στερίζει τσινού του μωρού τον παπάν του. Γι' αυτό βουρώ, βουρώ να πάτης, πω συγγνώμη ρε κουμπάρε. Ρε εν τω μεταξύ, είσαι τόσο ένα που βουρούμε, εσύ που πάει, εσύ σε ρωτήσα. Τιμή και να μ' ρωτήσεις, βουρώ να φτάσω τη γενέκα της ζωής μου, ρε, να με φύγει να μάγει, ρε. Ρε, για Εγκατερίνα που λέει, ρε. Ναι, ρε, τσίνη, ρε, όπως αν είσαι φεύγει να πάει στις Ιταλίες, ρε, και κάτι πρέπει να κάνω να μην τη χάσω, καταλάβεις, ή στην ανάγκη να πάω και η όμητα της. Πάτα του, πάτα του, να την προλάβεις, φίλε μου, να το κάνεις. Ό,τι νιώθεις πρέπει να το κάνεις, φίλε μου. Έλα σου πω, σε λάττωσε. Το λοιπόν, άγεις με δαχαμένη, να πιάω το στοπ, και να βρω τρόπο να πάω να προλάβεις και σου. Καλή τύχη ρε Λεβεντουή ρε. Καλή τύχη ρε Κουρκουτά. Άντε ρε πάει και να μην φτάσουμε. Ναι ρε, θα φεύγω. Παιδιά, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που τα βρήκατε εσείς οι δύο. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, γιατί η κυρία Γιούλα λέει ότι μια γυναίκα είναι πολύ τυχερή όταν ο αγαπημένος της είναι και ο καλύτερος της φίλος. Κι εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαστε τώρα μαζί, Μάρο μου. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Παιδιά, ήθελα να σας μιλήσω. Πού είναι ο Κοκοτσοτόνι? Δεν τους είδαμε που το πρωί. Κοίταξε, δυστυχώς κοιμήθηκαν μαζί μου χθες το βράδυ, αλλά όταν ξύπνησα το πρωί δεν ήταν εκεί. Α, μάλλον ένα πειράσει την Κατερίνα ένα αεροδρόμιο. Πέμα σε εμάς, ρε. Παιδιά, βασικά ήθελα να σας απολογηθώ εκ μέρους του παπά μου. Γιατί βραχηλέ να απολογηθείς εσύ? Ναι, ρε φίλε, γιατί να απολογηθείς που τη στιγμή που ενυφταίεις? Σε το την ιστορία, αν εσύ και ο αρφή σου ήσασταν μαζί μας που είναι αρχή. Και εμένα προσωπικά. Ήσουν δίπλα μου από την αρχή όλης αυτής της ιστορίας. Αν δεν ήσουν εσύ, Αχιλέα, δεν θα είχα το κουράγιο να ψάξω. Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω κατά πόσον να θέλω να κάνω παρέα με κάποιον που ο παπάς το εξεγέλασε εντούς. Ρε φίλε, τι λαλείς τώρα? Εσύ είσαι φίλος μας. Δηλαδή θα με εγκαταλείψετε? Ποτέ ρε φίλε. Να είμαστε για πάντα δίπλα σου. Γιατί και εσύ θα είσαι πάντα δίπλα σου. Άντε, έλατε να κάνουμε μια αγκαλιά. Μάρο, όχι πολλές αγκαλιές με δολέα. Μάρο, πρέπει. Εσύ κινήσετε με. Fatto del nostro bene è diventato un freddo brivido, le risate le nostre cene viene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce confondo amaro. Giorgio, ti cammisda me. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να γιώνει τα χαμέ. Τι που ξέρω είναι ότι η καρδιά μου φάκανε τόσο γλύωρα που ήταν να πεταχτεί πόξο. Και εμένα. Και εγώ νιώθω το ίδιο πράγμα να συνωρί μου μες στο ταξιντζέρκο μου. Με φύς, να χαρείς. Μείνε μητά μου. Τίνα, σε παρακαλώ, μην με φτιάξεις. Τίνα μου, συγγνώμη. Συγγνώμη που σου είπα έτσι στο τηλέφωνο. Εν έκλεισα μάτι. Σκέφτομαι συνέχεια να εσένα και το μωρό μας. Τόνι. Τίνα, τον το μωρό θα μεγαλώσει χωρίς πάπα. Να μεγαλώσει με τη μάμα του και τον παπά του. Ξέρεις εσύ.
Πάντως, ότι ήταν να γίνει γαμπρός μου ο κόκκος, δεν το περίμενα. Γιατί τι είσαι ο κόκκος? Μαρία, μια μέρα θα αναγκαστώ να σου απαντήσω. Πάντως, Μάρο μου, ετοίμασες μας πολλά ωραία πράγματα. Να σε καλομάθω, Σταυρό μου. Όχι, να μην ρώτιασαι τόσο. Εμάδεψετε να φάμε. Έλα, κυρία Μαγκυρία, έλα. Να σας περιμηθώ εγώ σήμερα. Ω, ευχαριστώ πολλά. Παιδιά, θα το πιστέψετε. Επία interview για μια δουλειά πριν λίγο καιρό και προσλάβαμε! Θα γίνω fashion designer! Αμάν μου επιτέλους θα φύγω την τηλεόραση να με θέλω την κάθε ξυπασμένη που νομίζω ότι κάποια είναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι παρούσεις τώρα τούτον, αλλά θα γίνω fashion designer! Το πιστεύω! Α, δηλαδή, τελικά είσαι στη λίστα. Είναι τα τούντο στήλου σούλου και ω του στήνει. Ω, καλώς τον κύριο Αδάμου. Καθίστε, κύριε Αδάμου. Ενωτώνεις. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε. Αλήθεια. Μα και ο κόκκος. Άντε ρε, τέλεια. Εντάξει ρε φίλε. Παιδιά, έχω σπουδαία νέα και θα σας τα πω σαν πάμε Λευκωσία. Τι έγινε? Άρε, παιδιά. Μέσα σε τρεις μήνες άλλαξε τόσο πολλά η ζωή μας. Εγώ πάντως, πριν τρεις μήνες που βγήκα από το Ίδρυμα, ήμουν μόνος μου, χωρίς κανέναν άνθρωπο κοντά μου, χωρίς στοιχεία για το παρελθόν μου. Τώρα εσείς είσαστε η οικογένειά μου. Πάντων ρε Ναπολή, έμαθαν μου πολλά πράγματα. Είσαι ο καλύτερος συγκάτοικος. Και σε σαλαβάτα συνεχίαν ότι το διαμέρισμα είναι κιολάριν και στο κιολάριν μη σκουκιό νομάτι. Ρε, άμα σε τρεις μήνες άλλαξε έτσι η ζωή μας, σε πέντε χρόνια τι είναι γίνει? Σε πέντε χρόνια τι θα γίνει? Έλα, αγάπησε, τέλεια, τέλεια, δεν το πιστεύω να πελάνω. Είσαι κάτι ανάμεσα σε Ζιζέλ και Κέιτ Μος. Darling, έκαμε καταπληκτική δουλειά. Εύχομαι να έχει την ίδια επιτυχία όπως και τα τελευταία 4 χρόνια. Γιλέα, Σουζή, έφερα σου τις αφίσες για μου που με παράγγειλες. Να τις δω, να τις δω. Μια χαρά. Τέλειες, εγκρίνω. Θέλω να ξεκινήσεις αφισοκόλληση σε όλη τη Λευκωσία. Μη δω στήλω μες στη Λευκωσία να μην έχεις πάνω την εκδίκηση της γάτας. Να μόνο το. 50 ευρώ. Έτσι. Για τον κόπο σου, επειδή είμαι large. Πού εκαταντήσαμε? Good job, honey. Α, yes. Oh, yes, I love you. Μάρο, Μάρο, αν είσαι εδώ, με. Έλα. Μία, γράψε. Μία γεμιστά, μία μακαρόνια με καίμαν και μία μακαρόνια χωρίς καίμαν. Έγραψες τα? Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Μπράβο ρε παππού μου, είσαι το καλύτερο γκαρσόνι. Πού είναι ο Σταύρος? Σταύρο! Σταύρο! Λοιπόν, Ραλουπίνα, είσαι μοναδική που μπόρεσες και κατάφερες και έβαλες το σε μια τάξη τον άγγονα μου. Μπράβο, μπράβο σου και συγχαρητήρια. Ακατάχνοντα παππού μου, τέλος νομίζεις χτίζεται η επιχείρηση με τις κιθάρες και τα τραούθια? Πού είναι ο Σταύρος? Σταύρο! Σταύρο! Ναι, μωρό μου. Λοιπόν, αφήστε τη μαμά σου να κάνει το φαΐν και εμείς θα πάμε στα χωράφια να βοηθήσουμε τον παπά μου. Καλό, αγάπη μου, καλό. Μαμά! Μαμά! Μαμά, εμείς εφιάμε. Α, ναι, να πάτε και μένε σε τένια. Είμαι εδώ με εγώ και ο παππούς. Εντάξει, μαμά, άντε, μείνε εδώ. Μπράβο σας. Πάρα πολύ καθαρή η κουζίνα σας και σας συγχαίρω γι' αυτό. Όμως, σαν υπεύθυνος του υγειονομείου που είμαι, πρέπει να σας δίνω πάντα τις πιο σωστές και τις καλύτερες οδηγίες. Πρώτον, πρέπει να καθαρίζετε τους πάγκους
4 φορές. Δεύτερον, τα λαχανικά 5 φορές. Τρίτον, πρέπει να πλένετε τα πιάτα με πολύ ζεστό νερό για να αποστηρώνονται. Και εννοείται, πριν να ξεκινήσετε να μαγειρεύετε, πρέπει να καθαρίζετε τα πατώματα και να ψάχνετε εξονυχιστικά για τυχόν ακαθαρσίες. Πάντως νομίζω το ταξίδι στην Ισπανία που σε βούραν και ο Ταύρος που πίσω ήταν το καλύτερο. Ναι, ο Μαυράν αφέντος. Αλλά εμένα να αρέσει μου το ταξίδι στην Ιταλία. Τώρα που μάθα να μιλήνω και τα Ιταλικά είναι εσύ λάθος. Ναι, αλλά νομίζω ότι η διαδήλωση που πήγαμε ενάντια στην παγκοσμιοποίηση ήταν τρομερή εμπειρία. Ναι. Πού άλλο εμπόσχε να πάμε τώρα? Έχει μια. Θα είμαι κοντά στο παραλίμνη. Α, στο παραλίμνη. Έτσι, ποιο είναι ο μονοσκοπό? Ενάντια στη χρήση των βερκών. Α? Μα φανταστείτε να γίνουμε έτσι. Κατήχη μα να γίνουμε έτσι. Πάντως, σιγά να μην κάνουμε τόσο μωρά εγώ. Ναι, όντως. Κι αν κάνουμε, να τα κάνουμε σιγά σιγά. Μόνο θα τσίντζησε τίποτε ότι μου λέω το κουνέλι. Το λοιπόν, έτσι όπως τα σκεφτήκαμε, ο πιο πετυχημένος είναι να είσαι εσύ, ρε Λέα. Μην το λες, μην το λες. Με μόνιμη συνεργασία με τη Σούζη. Και με τον Αδάμο να κολλά αφίσες, δεν με βλέπω για πολύ λίγο να είμαι πετυχημένη γάτα. Αν σας θέλετε, παιδιά, φανταστήκατε τον Ναπολίν υπεύθυνον υγειονομίου. Όντως, το φαντάζεσαι, αυτό που όλοι βλέπουν σαν μειονέκτημα, θα μπορούσε να γίνει πλεονέκτημα. Εγώ πάντως έχω μια αναφορία. Γιατί γελούσετε πριν που έλεγαμε για τη διαδήλωση για τα βερκά? Με τους ακούτε, μάνα μου, και πελαρίζει τους είναι τούτοι. Πάντως, παιδιά, ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, εμείς θα είμαστε πάντα μαζί. Υπόσχεστε! Ναι! Υπόσχεστε! Ναι, έλα παπά. Τι? Να το βάλω ανοιχτή να κουράσει, Λάλη. Έλα, ακούμε σε! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας! Λοιπόν, παιδιά, έχω ευχάριστα νέα. Επιάσαμε από την πυροδοστική και ενημερώσαμε ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στην πολυκατοικία μας. Εντάξει, παπά, ευχαριστούμε. Παιδιά! Εντάξει, χαρήκαμε. Αλλά να μην κάνουμε φασαρία, εντάξει. Έτον πάλε, σαλαβατίνι πάλε. Εντάξει, τα άρωμα φορείς. Εντάξει, αγάπη μου, ρωτώ να σου πιώσεις ένα δώρο. Ξέρεις εσύ άρωμα να σου πιάω δώρο. Σκύλο μπλύνει, σκύλο λούσει, πάλι σκυλιές μυρίζει. Άντε ρε, παρέλα μου. Σταύρο μου, εμένα είναι να μου πιάσεις κανένα δώρο. Αγάπη μου, εσένα έκανα σου το καλύτερο δώρο. Πριν κοιπά μου, τι δώρο? Έγραψα σου έναν τραγούδι, να σας το παίξω λίγο. Όχι! Άντε! Αυτή είναι η ιστορία της σειράς που σας προτείνω. Γιούλα Μολυβάκη. Κι αν τούτη. Ξέρετε, αυτό είναι το ψευδόνυμό μου. Καλύτερα να μην αποκαλυφθεί το πραγματικό μου όνομα, γιατί η προηγούμενη σειρά που είχα γράψει δεν είχε καθόλου επιτυχία. Και παρακάτω τι γίνεται? Τι εννοείται παρακάτω? Το τέγιωσες? Ως εδώ έγραψα. Πιένε τέγιωστο. Πιάτε πιένε. Α, ναι. Όχι, συγγνώμη. Ήταν κατά λάθος. Γιούλα Μολυβάκη, μίσου. Αυτά είναι παραλυπόμενα, κυρίες και κύριοι, από το Κατά Λάθος Comedy Show.